Το γεγονός ότι ο κόσμος που πηγαίνει στην παραλία για μπάνιο δεν είναι άρτια ενημερωμένος για τους τρόπους προφύλαξής του εντός και εκτός θάλασσας, υπογραμμίζει ο ναυαγωσός της στην παραλία Κατερίνης, κύριος Άδωνης Κιουρτσίδης. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για τα θέματα νερού και ασφάλειας στη θάλασσα και έρχεται πολλές φορές είτε επειδή έχει φάει από κάποιες ταβέρνες πίσω, είτε επειδή έχει πιει αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Επίσης δεν προστατεύεται ο κόσμος από τον ήλιο και βλέπω πολύ συχνά να βρίσκονται στις παραλίες παιδάκια και να μην χρησιμοποιούν αντιλιακό. Τι θα συμβουλεύατε εσείς στους τουρίστες που έρχονται εδώ στην παραλία? Στους τουρίστες και όχι μόνο στους τουρίστες και στους ντόπιους της Κατερίνης θα συμβούλευα να τρώνε τουλάχιστον 3 ώρες πριν έρθουν για μπάνιο. Επίσης, να μην καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αν είναι δυνατόν και καθόλου αλκοόλ κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους. Και επίσης, θα συνιστούσα βέβαια να χρησιμοποιούν αντιλιακό προστασία και όχι λαδάκια baby oil, τα οποία προκαλούν μεγαλύτερα εγκάβματα στο δέρμα. Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα Ιουλίου. Μέχρι τώρα υπήρχαν κάποια κρούσματα που έπρεπε να τα χειριστείτε εσείς? Σε θέματα ηλίασης και ζάλης υπήρχαν. Όπως επίσης υπήρχαν και σε θέματα πνιγμών. Από τροφή, τα οποία τα θύματα είχαν πάθει αναρρόφηση και πνίγηκαν και χάσαν δυστυχώς τη ζωή τους. Επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων ναυαγοσωστικής και ταχυπλώου είναι τα πρώτα ζητούμενα για να γίνει κανείς ναυαγοσώστης, σύμφωνα με τον κύριο Κιουρτσίδη. Για τη δική μας τη δουλειά, για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης, πρέπει πρώτα να κάνει τα μαθήματα ναυαγοσωστικής και ταυτόχρονα να κάνει και τα μαθήματα ταχυπλώου. Σε αυτό το κομμάτι, στο ναυαγοσωστικό, τα μαθήματα αναλαμβάνω εγώ και ο υπεύθυνος της εταιρείας μας, ο Δημήτρης Ελάμπρου, και κάνουμε τα μαθήματα στην Κατερίνη. Στην πισίνα γίνονται τα μαθήματα και γίνονται και μαθήματα πρώτων βοηθειών στα γραφεία της εταιρείας.